ιδιαίτερα η παράταξη του κ. Μιχαλάδου, τεχνιέτος, λέει να μιλήσουμε για την τράπεζα. Δηλαδή κάνει, δίνει και συμβουλές στον πρόεδρο του χώρου, που είναι ο γνήσιος και αυθεντικός εκφραστής της τοπικής κοινωνίας του χώρου, για το πώς θα χειριστεί το θέμα. Δεν θέλει συμβουλές ο πρόεδρος του χώρου, κ. Μιχαλάδου, ούτε από εσάς ούτε από κανέναν. Τον έχει ψηφίσει η τοπική κοινωνία, είναι ο γνήσιος και ο αυθεντικός εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας του χώρου και ξέρει πώς θα διαχειριστεί τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή του και τον χώρο του. Ακούστε. Αφήστε την καθοδήγηση. Ναι, η καθοδήγηση έκανε ο αρχηγός της παράταξής σας, κύριε. Μην διακόπτεται, τον διέκοψα. Χρειάζεσαι κατηγητικό. Όλες οι μιλιάς, κάτσε λίγο. Έρχεται λοιπόν εδώ ο πρόεδρος και λέει, έχω ένα συγκεκριμένο θέμα. Αν ήθελα να κάνουμε μία ημερίδα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα ζητήματα που αφορούν τον χώρο, θα έρχονταν εδώ και θα μας έβαζε συνολικά ο ίδιος τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή και θα έλεγε, παιδιά, τι θα γίνει με το ποτάμι του Πόρου, τι θα γίνει με το λιμάνι, τι θα γίνει με το δρόμο στα Δράκια και ούτω καθεξής. Και βεβαίως ο πρόεδρος του Πόρου είναι ο άνθρωπος που μπαίνει μπροστά σε αυτά τα ζητήματα και έχει κάνει παρουσίες άπειρες προσωπικά σε μένα και με την αρμοδιότητα του αντιδημάρχου των τεχνικών υπηρεσιών και ξέρω πολύ καλά αν έχει βάλει στόχους και πρόγραμμα να διεκδικήσει δυναμικά τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή του. Το θέμα είναι όμως άλλο, ότι ρίχνοντας μελάνι στην υπόθεση της τράπεζας, κάποιοι υψηλοκαταθέτες που μπορούν να πιέσουν με βάση την απόφαση που θα πάρουμε σήμερα στηρίζοντας το ψήφισμα που πήραν, δεν την πιτοποίηση το έγραψε ο μόνος του, αλλά ένα απόσταγμα όλων των συλλογικών φορέων που μετήχαν στη Λαϊκή Συνέλευση του Πόρου, στη συγκέντρωση του Πόρου. Κάποιοι θέλουν να αποφύγουν αυτό και να ανοίξουμε μια κουβέντα για το αν θα έχουμε ένα μαγωσό στην παραλία το καλοκαίρι. Εμείς αρνούμαστε, κύριε Πρόεδρε, αυτή τη λογική και δεν την αρνούμαστε γιατί δεν έχουμε επιχειρήματα για να συζητήσουμε για το τεχνικό πρόγραμμα του Πόρου ή για τα μελλοντικά μας σχέδια για την περιοχή, γιατί και έργα σε εξέλιξη έχουμε. Και έργα έχουμε προγραμματίσει που δεν βρίσκονται σε εξέλιξη. Και έργα έχουμε οραματιστεί μαζί με τον πρόεδρο του Πόρου και τον αντιδήμαρχο της περιοχής. Και όλα αυτά θα μπουν στη σειρά τους χρονικά. Σήμερα λοιπόν κανένας δεν μπορεί τεχνιέτος να ρίξει μελάνι στη συζήτηση για να μην ξέρουμε τι συζητάμε. Το πρόβλημά μας είναι η τράπεζα. Η θέση λοιπόν της Δημοτικής Αρχής είναι η εξής. Ότι πρώτον πρέπει να μιλάμε στους πολίτες του νησιού μας ντόμπρα, ίσια, στα ράτα και κοιτώντας τα μάτια. Και αν θέλουμε να τους μιλάμε ντόμπρα, ίσια και στα ράτα, πρέπει να τους πούμε ότι οι τράπεζες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και υπάρχει... Έτσι είναι. Βεβαίως, κύριε. Έτσι είναι. Οι τράπεζες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Πήραν μια απόφαση η οποία λέει ότι αναστέλλεται η λειτουργία μέχρι 31 Μαρτίου. Αυτό που είχε κάνει και πέρυσι, με τη διαφορά ότι φέτος το χειμώνα δεν θα έχουμε τις δύο ημέρες της εβδομάδας να λειτουργεί όπως λειτουργούσε την προηγούμενη σεζόν. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι ανέστειλε για τις δύο μέρες της εβδομάδας το χειμώνα. Και βεβαίως εναντιονόμαστε τα μέγιστα σε αυτή την απόφαση. Είμαστε, συμπλέουμε απόλυτα με το ψήφισμα των φορέων του Πόρου, που όπως είπα πριν είναι απόσταγμα της Λαϊκής του Συνέλευσης και είμαστε εκτός από το αλληλέγγυο στο ψήφισμα έτοιμοι να δώσουμε μάχη και σε επίπεδο Δημοτικής Αρχής ξεχωριστά από τις όποιες κινητοποιήσεις αποφασιστούν με παρεμβάσεις μας στην τράπεζα, ήδη ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς προγραμματίζεται να κάνει παρέμβαση με αμφιβόλου όμως αξίας αποτελέσματα και αυτό πρέπει να το λέμε στον κόσμο, να του λέμε την αλήθεια. Ότι είναι αμφιβόλου αξίας οι όποιες παρεμβάσεις κάνουμε τη στιγμή που μιλάμε για ένα ιδιωτικό μαγαζί. Δηλαδή, όπως ο κύριος Λουκορτάς, ο Βασίλης, κλείνει το ξενοδοχείο του το χειμώνα γιατί δεν έχει πελάτες, έτσι και η τράπεζα λέει: το χειμώνα δεν έχω πελάτες και το κλείνω. Βεβαίως δεν έχει κοινωνική διάσταση αυτό που κάνει. Βεβαίως δεν είναι κοινωνική διάσταση. Βεβαίως θα την πιέσουμε, αλλά να λέμε στα ίσια στον κόσμο ότι είναι αμφιβόλου αξίας το αποτέλεσμα των πιέσεων. Τώρα. Προχθές στο γραφείο μου με επισκέφθηκε ο Γενικός Διευθυντής και ο Περιφερειακός Διευθυντής της Eurobank, που ως γνωστόν η Eurobank ελέγχει τώρα και το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, το TAF-TAF, την τράπεζα. Το TAF-TAF λοιπόν του Πόρου, για να το γνωρίζουν οι πολίτες του Πόρου, αυτή την ώρα ευτελεί κανονικά όλες τις τραπεζικές εργασίες. Είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε.
Άρα λοιπόν, να ξέρουμε τι λέμε, ότι αυτή τη στιγμή ο πόρος διαθέτει τράπεζα, η οποία πραγματοποιεί όλες τις απαιτούμενες τραπεζικές εργασίες, πλην την έκδοση δανείων, που βεβαίως είναι τώρα πια η τράπεζα τραγωστολή, δεν είναι δάνεια, όλα πηγαίνουν στις περιφερειακές διοικήσεις και στην κεντρική διοίκηση, και έχουμε το ταχυδρομικό σταθμευτήριο στον πόρο, που κάνει όλες τις απαιτούμενες τραπεζικές εργασίες. Παράλληλα, στη συνάντησή μου με τον Γενικό Διευθυντή και τον Περιφερειακό Διευθυντή, ζήτησα ως Αντιδήμαρχος Σάμης την άμεση έναρξη τραπεζικών εργασιών και στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο της Σάμης. Και αυτό ακούγεται και για πρώτη φορά, εντός λίγων ημερών, ίσως εβδομάδων, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο της Σάμης θα έχει μηχανογραφικό σύστημα και θα λειτουργεί σαν τράπεζα και θα αποκτήσει και η περιοχή της Σάμης τράπεζα που θα διενεργεί τραπεζικές εργασίες. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν αποδεικνύεται ότι είναι μπροστάρης στη διεκδίκηση τέτοιων ζητημάτων και όπως ήταν μπροστάρης για τις τραπεζικές εργασίες και το άνοιγμα του καταστήματος του TAP-TAP στη Σάμη και στον πόρο, έτσι θα είναι και στον αγώνα για τη διατήρηση του καταστήματος της Alpha Bank στον πόρο. Ερχόμενος λοιπόν, τελειώνοντας μάλλον την παρέμβασή μου, λέω το εξής, ότι αυτή την εβδομάδα και μετά την ψήφιση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς θα κάνει διάδοση στην κεντρική διοίκηση της τράπεζας και εμείς είμαστε όλοι αλληλέγγυοι στη μάχη της τοπική, του Προέδρου και της τοπικής κοινωνίας του πόρου για τη διεκδίκηση να παραμείνει η τράπεζα έστω και με τις δύο μέρες της εβδομάδα. Κύριε Μιχαλάτη, για το λόγο.